Πάρα πολλοί είναι οι χριστιανοί από τα παλιά χρόνια μέχρι και σήμερα που συνηθίζουν να διαβάζουν τους χαιρετισμούς κάθε βράδυ πριν κοιμηθούν και από τις πολλές φορές τους μαθαίνουν και απ' έξω. Η συνήθεια αυτή είναι πάρα πολύ ευλογημένη, καθότι οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου περιέχουν πάρα πολύ δύναμη. Είχε εμφανιστεί η Θεοτόκος σε ασκητές του Αγίου Όρους και είχε πει ότι της αρέσουν πάρα πολύ οι χαιρετισμοί και αυτός ο οποίος προσεύχεται με αυτούς καθημερινά, ως της με χαιρετίζει μία φορά την ημέραν, έτσι ακριβώς είχε πει η Θεοτόκος, θα τον σκεπάζω, θα τον ευλογώ, θα είμαι κοντά του στις δυσκολίες και θα μεσιτεύω για αυτόν ενώπιον του Υιού και Θεού μου. Φυσικά η Θεοτόκος μεσιτεύει υπέρ του σύμπαντος κόσμου, αγαπητοί αδελφοί, και για αυτό το λόγο και μόνο θα πρέπει να την τιμούμε δεόντος και πρεπόντος την υπεραγία Θεοτόκο. Πρωτίστως φυσικά τιμούμε το Χριστό μας, αλλά έπειτα τιμούμε και την Θεοτόκο, γιατί είναι η μητέρα του Χριστού μας και είναι η μεσήτρια ημών των ανθρώπων ενώπιον του θρόνου του Θεού. Όποιος λοιπόν διαβάζει τους χαιρετισμούς της υπεραγίας Θεοτόκου θα έχει μεγάλη ευλογία. Οι χαιρετισμοί της υπεραγίας Θεοτόκου υπάρχουν ηχογραφημένοι στο κανάλι μας και είναι μια πολύ προσεγμένη εργασία, τους οποίους μπορείτε να τους βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Η ιστορία της Εκκλησίας μας διδάσκει πολλά για την δύναμη της Θεοτόκου στον άνθρωπο που την επικαλείται με πίστη και πόνο ψυχής. Αν φωνάξουμε το όνομα της Παναγίας, εκείνη θα είναι πάντα εκεί δίπλα μας για να μας βοηθήσει. Την Μεγάλη Τεσσαρακοστή και συγκεκριμένα τις 5 πρώτες Παρασκευές ψάλλονται και στην εκκλησία μας οι χαιρετισμοί. Είναι μία από τις ωραιότερες ακολουθίες και συγχρόνως μία από τις καλύτερες προσευχές. Η Θεοτόκος μας προτρέπει και μας λέγει «Φωνάξτε με, φωνάξτε το όνομά μου και εγώ θα σας βοηθώ πάντοτε». Να με φωνάζετε με το «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς» και εγώ θα έλθω σε εσάς, μας υπόσχεται η Παναγία, θα σας βοηθώ και θα σας βοηθήσω σε όλες σας τις ανάγκες, σε όλους τους πειρασμούς της ζωής σας, στα βάσανα, στις θλίψεις και στις στεναχώριες, θα είμαι πάντοτε κοντά σας. Μεσήτρια θα είμαι ακόμη και όταν θα βγαίνει η ψυχή σας, για να σας φυλάξω από τα εναέρια δαιμόνια, αλλά και στην δευτέρα παρουσία του Υιού μου και Κριτού των πάντων, εκεί θα είμαι κοντά σας. Αυτά λέει η Θεοτόκος. Ας αγαπήσουμε την προσευχή με τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου και την επίκληση του ονόματός της, και τότε εκείνη θα ανοίξει την πόρτα του Παραδείσου και θα μας σώσει.